Με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφει το επίλογο στην αγωνιώδη αναζήτηση του 44χρονου Νίκου Αεράκη. 13 ημέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του, το πτώμα του εντοπίστηκε από σκάφος του λιμενικού, το οποίο περιπολούσε στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του. Πτώμα γνώσης ταυτότητας, το οποίο ταυτοποιήθηκε από δερματοστιξία που είχε στην πλάτη κοινό στα τουάζ, και είναι ο αγνοούμενος 44χρονος που ψάχνουμε 13 μέρες τώρα. Η μακάβρη αποκάλυψη ήρθε στο φως το μεσημέρι, όταν σκάφος του λιμενικού σάρωσε για μία ακόμη φορά την ακτή από το παλιό κάστρο μέχρι την Αγία Πελαγία. Στο λιμεναρχείο έκανε βόλτα και μια στιγμή σταμάτησε εκεί και έρθει η αστυνομία. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τώρα μου είπαν ότι ήταν ένα αγνοούμενο. Ναι, όχι, αυτό το τέλος δεν το περιμέναμε και κανένας. Κάπου θα ήταν, κάπου δεν ψάχναν όλες τις μέρες. Αμέσως σήμανε συναγερμό στα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που ερευνούσαν από το πρωί την παράκτια ζώνη για τον ίδιο λόγο. Με αφετηρία το λιμανάκι του οικισμού, πυροσβέστες έφτασαν στην απόκριμνη ακτή, περιμένοντας άδεια από ιατροδικαστή για να ξεκινήσουν την επιχείρηση περισυλλογής. Λίγο δύσκολο είναι. Για να το πάρω. Είχε καιρό τις προηγούμενες μέρες που ναι, είχε 8 φορές περίπου, γι' αυτό έβγαινε και από εδώ τόσο μακριά. Τι να σας πω. Είχε καιρό τις προηγούμενες μέρες για να τον κάνει. Νοτιά, είχε πάρα πολύ νοτιά. Και η νοτιά βγάζει προς απέναντι, έρχεται εδώ, κατάφατσα η νοτιά. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές για την οικογένεια του 44χρονου Νίκου Αεράκη, που έσπευσε στο σημείο με αγωνία. Μέλος της οικογένειας ανέλαβε το δύσκολο έργο της επιβεβαίωσης ότι πρόκειται για τον 44χρονο αγνοούμενο, όπως και έγινε καθώς αναγνωρίστηκε ένα χαρακτηριστικό τατουάζ που έφερε. Είναι το πτώμα, είναι σίγουρο, έχει αναγνωριστεί από ό,τι ξέρουμε. Έχει αναγνωριστεί από τους συγγενείς και λοιπά, και τώρα είναι η διαδικασία να τον πάρουν από εκεί πέρα. Απαρηγόρητοι δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί, καθώς όλες αυτές τις μέρες διατηρούσαν την ελπίδα ότι θα εντοπιστεί ζωντανός. Η μεταφορά της σωρού από τη βραχώδη ακτή στάθηκε αδύνατη και επιστρατεύτηκε εκ νέου το σκάφος του λιμενικού για το δραματικό επίλογο της μυστηριώδους εξαφάνισης. Λόγω του απόκριμου της περιοχής χρειάστηκε να μετακινηθούν με φορείο και να το μεταφέρουμε σε ασφαλές σημείο, να το παραλάβει το λιμεναρχείο με σκάφος του και από εκεί στο ΕΚΑΒ. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.